Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της Πολιτείας, κυρίες και κύριοι, γονείς, απόφοιτοι, μαθητές και μαθήτριες της τάξης του 2016. Η τελετή αποφύτησης για τη τάξη του 2016, το 87ο Commencement Exercises του Κολεγίου, που γιορτάζει φέτος τα 90 του χρόνια, είναι η γιορτή των τελειοφύτων μας, η μεγάλη γιορτή του Κολεγίου, των μαθητών, των δασκάλων, των γονιών. Τελειόφυτες, τελειόφυτοι. Σήμερα, τη μέρα της γιορτής σας, θα ξεκινήσω μια δημόσια συζήτηση με όλους σας για το Κολέγιο, για τα εφόδια που πήρατε για τώρα και για το μέλλον. Μια δημόσια συζήτηση που θα τη συνεχίζουμε για πολλά χρόνια. Σήμερα η χαρά όλων μας είναι απερίγραπτη. Φαίνεται στα πρόσωπά σας, στα πρόσωπα των γονιών σας, των δασκάλων σας. Ξεκινάτε μια καινούργια περίοδο της ζωής σας με σιγουριά, στηριγμένη στην προετοιμασία σας στο Κολέγιο, έχοντας ήδη χαράξει την πορεία για τις επόμενες σπουδές σας. Η επιτυχία σας στις πανελλήνιες εξετάσεις και στο IB μας κάνουν υπερήφανους. Συγχαρητήρια. Οι εισαγωγές σας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού διεθνούς κύρους και οι προβλέψεις για τις εισαγωγές σας σε σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Την ίδια στιγμή, η καινούργια περίοδος της ζωής σας ανοίγει με αβεβαιότητες μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά, με καινούργιες και διαφορετικές προκλήσεις. Έχουμε προσπαθήσει, εδώ στο Κολέγιο, να σας προετοιμάσουμε για αυτό το αβέβαιο και συνεχώς εναλλασσόμενο μέλλον. Έχετε μάθει πώς πρέπει να μαθαίνετε, όχι μόνον πώς να κάνετε κτήμα σας τις σημερινές γνώσεις που περιέχουν τα βιβλία σας. Έχετε μάθει να σκεφτόσαστε σαν πολίτες του κόσμου, με συνέστηση και ευαισθησία για τις ιδιαιτερότητες άλλων πολιτισμών, άλλων λαών, άλλων θρησκειών. Χωρίς αμφιβολία, τα γνωστικά εφόδια και ο τρόπος σκέψης και η μεθοδικότητα της προετοιμασίας που σας έδωσε το Κολέγιο θα είναι καθοριστικά τα αμέσως επόμενα χρόνια που θα εντρυφήσετε στην επιστήμη που έχετε διαλέξει. Η γνωστική επάρκεια όμως είναι μέρος της παιδείας σας στο Κολέγιο. Η διαμόρφωση του χαρακτήρα σας με αρχές και αξίες είναι ο μεγάλος πολλαπλασιαστής της γνωστικής σας επάρκειας. Το άνδρα στρέφων του Κολεγίου παρουσιάζει με δύο μόνον λέξεις τη διαρκή προσπάθειά μας να σας εμφυσίσουμε αρχές που αρμόζουν σε υπεύθυνους πολίτες, το βασικό συστατικό μιας ευνομούμενης χώρας. Η εισαγωγή μαθητριών καθόλου δεν άλλαξε αυτή την πλευρά του Κολεγίου, απλά τώρα οι δύο λέξεις αλλάζουν σε πολίτα στρέφων, διατηρώντας την ίδια σημασία από το 1925. Ενώ όμως οι γνώσεις σας θα αναγνωριστούν και θα σας ανταμείψουν άμεσα, η ποιότητα του χαρακτήρα σας θα έχει τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Το Κολέγιο σας έχει εμφυσίσει τον σεβασμό στον εαυτό σας, το σεβασμό στους άλλους, το σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπαίδευσης και περιμένουμε να δώσει θεαματικά αποτελέσματα όταν θα αποκτήσετε κι εσείς θέσεις ευθύνης, όταν από σας θα εξαρτώνται οι τύχες άλλων. Και τότε μόνον, ίσως 20-30 χρόνια μετά, θα μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι η παιδεία που σας έδωσε το Κολέγιο ήταν επαρκής, ότι πετύχαμε το σκοπό μας. Το Κολέγιο βάζει ψηλούς στόχους. Είμαστε ένα σχολείο ίδρυμα που η διαφάνεια και η αξιοκρατία είναι η ακρογωνιαίη λύθη του. Δεν έχουμε ιδιοκτήτες που αποβλέπουν στο οικονομικό κέρδος. Δεν ανήκουμε σε κανέναν. Ιδιοκτήτης του Κολεγίου είναι το ίδιο το Κολέγιο. Μοναδικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του και στους καθηγητές του να ανθίσουν, να απογειωθούν,
να κατακτήσουν το μέλλον. Το οφείλουμε, υποθήκη στην ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου, στα εγγένεια του Μπενακίου του 1929, που είπε «Τα σπροόδους αυτάς περιμένομεν να πραγματοποιήσει το Κολέγιο Αθηνών για τους μαθητές του και για την εκπαίδευση στην Ελλάδα». Η γνώση σας, οι δεξιότητές σας, ο διεθνής χαρακτήρας της παιδείας σας και η μελλοντική κοινωνική σας θέση θα συντελέσουν στο να γίνετε πολλαπλά τμήμα της ηγετικής τάξης και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οι αξίες σας όμως θα αποτελέσουν το πραγματικό κριτήριο της επιτυχίας σας. Ο σεβασμός σε θεσμούς, η διαφάνεια σε διαδικασίες, η αξιοκρατία σε επιλογές, μαζί με μία πραγματική αγάπη και έγνοια για τους γύρω σας, θα αποτελέσουν την πηξίδα των αποφάσεών σας στο υπόλοιπο της ζωής σας. Είναι η υπόσχεση που θέλω να δώσετε σήμερα στο κολέγιο. Στο κολέγιο που θα βρίσκεται πάντα κοντά σας. Σήμερα και το κολέγιο υπόσχεται σε εσάς, στους σημερινούς τελειόφοιτούς του, ότι θα συνεχίσει την πορεία του με τις ίδιες αξίες που ζητάει από εσάς. Σεβασμό στους θεσμούς, διαφάνεια στις διαδικασίες και αξιοκρατία. Πιστέψτε με, είναι ο μόνος δρόμος για να μην ξανασυναντήσουμε ποτέ δύσκολους καιρούς μπροστά μας. Τελειόφοιτες, τελειόφοιτοι, καλή συνέχεια στο συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης, της δημιουργίας, της ζωής.